Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Δεν θα μπω στην ουσία του νομοσχεδίου. Έτσι κι αλλιώς, τρεις συνεδριάσεις στην Επιτροπή, δύο μέρες ολομέλεια. Νομίζω ότι ό,τι είχαμε να πούμε τουλάχιστον εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το είπαμε και κυρίως το λέμε κάθε μέρα με τους εργαζόμενους έξω και στην προκειμένη περίπτωση με τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς επαγγελματίες, εμπόρους και βιοτέχνες. Και εκεί θα δώσουμε τη μάχη. Μας προξενεί όμως πολύ μεγάλη εντύπωση το εξής γεγονός. Ότι είναι ένα νομοσχέδιο που κράτησε πραγματικά σχεδόν δύο εβδομάδες. Καταθέσαμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, κύριε Ζαβέ, προς εσάς, ως υπουργό της κυβέρνησης, έτσι, όχι είναι κάτι προσωπικό προς εσάς, την κυβέρνηση, πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Αποφύγατε να απαντήσετε. Να πάρετε καν θέση. Απορώ πώς αντιλαμβάνεστε το διάλογο και μεταξύ ποιών. Μόνο με όσες πολιτικές δυνάμεις είναι εντός των τυχών, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Έτσι αντιλαμβάνεστε το διάλογο. Εμείς απευθυνθήκαμε σε εσάς με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και επί του συγκεκριμένου που αφορά τις μικροχρηματοδοτήσεις, δηλαδή την πρόταση αποφεύγοντας την ίδρυση όλων αυτών των εταιριών σε ρόλο τοκογλύφου, να αναλάβει το κράτος την ευθύνη, με δική του ευθύνη, να παρέχει αυτές τις χρηματοδοτήσεις στοχευμένα, προκειμένου να δώσει ανάσα στους εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επιχειρηματίες. Δεν είπατε κουβέντα. Ως μη γενόμενο, σας κάναμε μετά πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που αφορά μέτρα που πραγματικά μπορούν να δώσουν ουσιαστική ανάσα σε αυτούς τους εργαζόμενους. Όπως για παράδειγμα την επανένταξή τους στο αφορολόγικο των 12.000 ευρώ για την κατάργηση του τέλους επιδεύματος, του έμφυα, την απαλλαγή από τις φορές ατομικής ασφάλισης για μέτρα, κανένα μέτρο αναγκαστικής ίσπραξης, εφορίες, τράπεζες, ΔΕΚΟ και πάλι λέγοντας. Πάλι φωνή βοώντος εν τη ερήμου. Ξέρετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τοποθετείται πάντα πολιτικά, κύριε Υπουργέ. Με οξύ τόνο, πολιτικά όμως. Ποτέ σε προσωπικό επίπεδο. Και χωρίς να κάνουμε μικρόψυχες, αν θέλετε έτσι, προσωπικές επιθέσεις. Δεν είχατε όμως το πολιτικό θάρρος, οφείλατε, πέρα από τη διαφωνία, είναι διαφωνία βεβαίως, εκπροσωπούμε δύο διαφορετικούς κόσμους, αλλά έπρεπε να είχατε το πολιτικό θάρρος από το βήμα της Βουλής να πάρετε θέση στις πολύ στοχευμένες, ρεαλιστικές και αναγκαίες προτάσεις τις οποίες σας καταθέσαμε. Άρνηση είναι όταν δεν τοποθετήσε, σημαίνει ότι αρνείσαι. Να πάρετε θέση για την τροπολογία την οποία σας καταθέσαμε. Δηλαδή, ένα κοινοβουλευτικό κόμμα σας καταθέτει την τροπολογία. Θα μου πείτε, πιθανό να το πείτε τώρα. Δεν έχει κάποιο νόημα. Δεν έχει κάποιο νόημα τώρα, στο τέλος της ομιλίας σας, να τοποθετηθείτε, αν τοποθετηθείτε. Δηλαδή, περάσανε τόσες μέρες. Δεν βρήκατε μία λέξη να πείτε, αν συμφωνείτε με την τροπολογία που αφορά την επαναφορά για το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, ένα πάγιο αίτημα που το καταργήσατε όλοι. Με μνημονιακούς νόμους, εδώ στη Βουλή. Και την ίδια στιγμή έχει τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ και μιλάνε για προοδευτική συμμαχία. Προοδευτική συμμαχία, εν πάση περιπτώσει, κάτι παρόμοιο. Κάτι παρόμοια, ξέρετε, αυτά τα προοδευτικά περί προόδου και συντήρηση κτλ. Έχουν γίνει λάστιχο. Εδώ χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα νομοσχέδιο για το οποίο συγκλίνεται. Ένα νομοσχέδιο για το οποίο συγκλίνεται, με γεια σας, με χαρά σας, είναι δικαίωμα του καθενός, αλλά την ίδια στιγμή ούτε εσείς, δηλαδή ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΚΙΝΑΛ, βρήκε να πει μία κουβέντα, ούτε για την τροπολογία του ΚΚΕ, ούτε για τις συγκεκριμένες προτάσεις που κάνουμε. Που σημαίνει ότι κινείστε στον ίδιο άξονα, στην ίδια γραμμή πλεύσης με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτά τα περί προοδευτικής συμμαχίας, της προόδου κτλ. Πάνε περίπατο. Εγώ κατανοώ τον κύριο Υπουργό, ο οποίος έχει διατελέσει τραπεζίτης και υπουργός τώρα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας,
Προφανώς έχει σμιλευτεί στους χώρους αυτούς, προφανώς θα υπηρετήσει το τραπεζικό σύστημα και θα το υπερασπίσει. Κατά συνέπεια, είναι και λογικό να εκφράζει πιθανά μια δυσανεξία απέναντι σε αιτήματα και στόχους και ανάγκες που έχουν εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι, μικρομεσαίοι κτλ. Άλλωστε το ομολογήσατε ότι είναι το μαλακό υπογάστριο του τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που τρέχει δισεκατομμύρια ρευστότητα για τους μεγάλους, με κρατικές εγγυήσεις, φοροαπαλλαγές, τα γνωστά, τα είπαμε και στη συνεδρία της Επιτροπής και της Ολομέλειας, την ίδια στιγμή λέτε για μαλακό υπογάστριο. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται κάποιος ποιον τελικά υπηρετείται και για ποιο συγκεκριμένο σκοπό. Τι να κάνουμε, είναι αυτό που σας είπα πιο μπροστά, εκπροσωπούμε δύο διαφορετικούς κόσμους και δρόμους. Εσείς με τους τραπεζίτες και τους επιχειρηματικούς ομίλους, εμείς είμαστε με τους πολλούς, αυτό κάνουμε, υπηρετούμε τους πολλούς, τους αυτοαπασχολούμενους, την εργατική τάξη, πριν από όλα ως κόμμα της εργατικής τάξης και τους στοχούς αγρότες και θα επιμείνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα είναι αβυσαλαίο το χάσμα μεταξύ μας, κύριε Υπουργέ, και φυσικά και με τα άλλα κόμματα που κινείστε στον ίδιο άξονα και στην ίδια στρατηγική. Ευχαριστώ.